ακούσε καλή αρχή. Αρχικά θα σας ρωτήσω για την πορεία της προετοιμασίας και πώς έχει περάσει ένα ικανό κομμάτι και πλησιάζει η έναρξη τη σεζόν. Αν η ομάδα βρίσκεται στο επίπεδο που περιμένατε να βρίσκεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και πού στοχεύετε εσείς για φέτος. Καλώς ήρθατε καταρχάς. Δουλεύουμε πολύ καλά με τα παιδιά 2 μήνες τώρα. Υπάρχει μεγάλη διάθεση και κίνητρο από τους ποδοσφαιριστές. Δεν θέλω να πω ότι είναι, γιατί πριν μιλήσατε και με τον Μύθο, τον Ανέστη, ότι είναι μικρή. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί είναι σε μια ηλικία που είναι σημαντικό να βλέπουμε ρεαλιστικά το ποδόσφαιρο. Η στόχη της ομάδας έχει να κάνει με τρεις πυλώνες. Ο κυριότερος είναι να ετοιμάσουν ποδοσφαιριστές για την πρώτη ομάδα. Το ότι έχουν φτάσει στη β' ομάδα είναι ένα επιστέγασμα σκληρής δουλειάς όλων των χρόνων των προηγούμενων. Πρέπει εμείς να τελειοποιήσουμε την εκπαιδευτική τους διαδικασία και να φτάσουν στην πρώτη ομάδα όσοι είναι δυνατόν να το κάνουν. Το άλλο το κομμάτι είναι να παίξουμε ένα αθλητικό ποδόσφαιρο, το οποίο να έρχεται ο κόσμος και να ευχαριστιέται αυτό που βλέπει, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία πρέπει να πρωταγωνιστεί και να γυρίζει. Είναι τέτοιες που καταλαβαίνετε όλοι και τη γνωρίζετε ότι θα πρέπει να είναι αρεστή στον κόσμο, γιατί ο κόσμος αγαπάει πολύ την ομάδα αυτή. Και ταυτόχρονα να μπορέσουμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια, γιατί είναι σημαντικό επίσης αυτή την ομάδα να αντιλαμβάνονται και να ξέρουν, το γνωρίζουν ήδη, αλλά να το βγάλουν σε επίπεδο β' εθνικής, ότι είναι σημαντικό να κερδίζουν τα παιχνίδια, γιατί ο ΠΑΟΚ χρειάζεται μέταλλο νικητή. Πώς λένε ότι ο ΠΑΟΚ είχε ίσως τις καλύτερες ακαδημίες στην Ελλάδα. Ο θεσμός των β' ομάδων βοηθάει στην ανάπτυξη των νέων παιδιών και στην τροφοδοσία της πρώτης ομάδας. Δηλαδή, έχουμε παράδειγμα του Κουλιαράκη που έφυγε πρόσφατα. Είναι κίνητρο αυτές τις μεταγραφές για τα παιδιά που είναι στον ΠΑΟΚ β'? Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν θέλω να μιλήσω ότι έχει τις καλύτερες. Για εμάς τις καλύτερες έχει, okay, αλλά έχει ένα επίπεδο ακαδημιών το οποίο είναι από το καλύτερο στην Ευρώπη. Και το λέμε γιατί έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια της παρουσίας μας στο εξωτερικό. Η Β' ομάδα βοηθάει πάρα πολύ στα παιδιά, γιατί στην ουσία μπαίνουν στο αντρικό ποδόσφαιρο, στο ρεαλιστικό ποδόσφαιρο και αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, γιατί υπάρχει σκοπιμότητα από τις ομάδες, υπάρχει το πρέπει να κερδίσω. Υπάρχει, πέρσι μπήκε η διαδικασία στο ότι οι ομάδες η Β' μπορούσαν να πέσουν κατηγορία, οι δύο ομάδες έπεσαν κιόλας, οπότε αρχίζει και γίνεται πιο ρεαλιστικό. Όλη αυτή η διαδικασία βοηθάει στα παιδιά να φτάσουν πιο έτοιμα στην πρώτη ομάδα. Δεν θα είναι όλοι. Σίγουρα όμως είναι δεδομένο ότι όταν φτάνουν τα παιδιά εκεί, συνεχίζουν και πρέπει να εξελίσσονται και στην πρώτη ομάδα. Ποτέ δεν θα φτάσει κάποιος προσφερθής και θα είναι πανέτοιμος εκεί. Αλλά ταυτόχρονα και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που πρωταγωνιστεί και η πρώτη ομάδα σε υψηλό επίπεδο και θέλουν να πάει ακόμα περισσότερο καλά, ακόμα καλύτερα. Οπότε είναι δύσκολο να ενταχθούν στην πρώτη ομάδα. Είναι και για εσάς μια σεζόν χρονιά ιδιαίτερη, δεδομένου ότι είναι η πρώτη σας σε επίπεδο επαγγελματικού ποδοσφαίρου, κατηγορίας μάλλον. Αν το δει κάποιος έτσι, προφανώς θα πει ότι είναι. Για μένα δεν είναι, γιατί θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο παντού. Γνωρίζω πολύ καλά τα παιδιά, γνωρίζω πολύ καλά τον οργανισμό, αισθάνομαι πολύ καλά και όμορφα εδώ. Είναι, ξαναλέω, το τελευταίο κομμάτι της εξελικτικής διαδικασίας των παιδιών και θεωρώ ότι θα δουλέψουμε πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Coach, η φιλοσοφία και η νοοτροπία της ομάδας φέτος στο τακτικό κομμάτι ποια θα είναι? Τι θα δούμε από τον ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο? Από τον ΠΑΟΚ θα δούμε ό,τι βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια στην Ακαδημία και ό,τι θέλουμε να βλέπουμε και στην πρώτη ομάδα και το βλέπουμε. Κυριαρχικό ποδόσφαιρο, όσο το δυνατόν μπορούμε. Θέλουμε να έχουμε τον πρωταρχικό ρόλο στο παιχνίδι εμείς. Πίεση στον αντίπαλο όταν δεν έχουμε την μπάλα, γιατί θέλουμε να έχουμε την μπάλα εμείς. Επιθετικό ποδόσφαιρο, ξαναλέω, να είναι κάτι όμορφο για αυτόν που έρχεται να το βλέπει. Ουσιαστικά καλή αρχή. Κάτι καλό έχουμε. Δύο σκέλη ερώτηση. Το πρώτο είναι για το ένα σχόλιο λίγο για τον όμιλο στον οποίο θα βρει το ΠΑΟΚ Β' και τη δυσκολία τη ομάδα να παρτίζουν και τα σχετικά. Και το δεύτερο σκέλος είναι για το αν θεωρεί πώς θα ήθελε να, αν γυρίσουμε τον χρόνο μπροστά, αν να το κάνουμε αυτό στο τέλος της χρονιάς, με τι θα ήταν ευχαριστημένος, πώς να κυλήσει η σεζόν αυτή και να θεωρήσει ότι έχει στεθεί με επιτυχία. Καλή αρχή να έχουμε όλοι. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος, δεν μπορώ να σχολιάσω ούτε θετικά ούτε αρνητικά. Όλες οι ομάδες έχουν τους δικούς τους στόχους. Για μας, εμείς κοιτάμε μόνο το δικό μας το κομμάτι και το πώς θα μπορέσουμε να εξελίξουμε τα παιδιά. Και το παντρεύω με τη δεύτερη ερώτηση.
Θα είμαι πολύ ευχαριστημένος όταν θα έχουμε καταφέρει να εκπαιδεύσουμε και να εξελίξουμε τα παιδιά και να έχουν γίνει καλύτερα και όσο δυνατόν περισσότερα παιδιά να ακουμπήσουν στην πρώτη ομάδα. Να έχουμε ξανά, θα φτάσω εκεί που είπα στην αρχή, ένα σύνολο το οποίο θα παίζει όμορφο ποδόσφαιρο και ταυτόχρονα να αγωνιστικά και βαθμολογικά να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Πώς είναι η συνεργασία σας και με την πρώτη ομάδα, αλλά και με την κατά 19, γιατί ουσιαστικά είστε στο μετέχνη και θα πρέπει να έχετε ένα σταθερό διάβλο επικοινωνίας ανοιχτό. Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και που κάνατε την ερώτηση γιατί θα ήθελα να το πω. Και με την πρώτη ομάδα υπάρχει συνεχόμενη συζήτηση και ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας. Με την ΚΑΠΑ 19 και πιο κάτω, που γνωριζόμαστε ακόμα καλύτερα και περισσότερα χρόνια με τα παιδιά, είναι άμεση επαφή. Οπότε η συνεργασία μας και πάνω και κάτω είναι πάρα πολύ καλή. Και είναι σημαντικός ο ρόλος της Β' ομάδας, γι' αυτόν τον λόγο είναι σημαντικό. Coach, οι Β' ομάδες έχουν την ιδιομορφία ότι ναι, μπορούν να υποβιβαστούν πλέον για ένα χρόνο, αλλά δεν μπορούν να ανέβουν σε πιο πάνω κατηγορία. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να βρεις κινητούς ποδοσφαιριστές σου για να σε κάποια φάση ζώνη ενδεχομένω να μην είναι και τόσο ενδιαφέρον το παιχνίδι για βαθμολογικά? Είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί τα παιδιά έχουν στόχο και κίνητο να φτάσουν στην πρώτη ομάδα. Δεν μας ενδιαφέρει το ότι δεν μπορούμε να βγούμε κατηγορία. Έχει να κάνει, υπάρχει πίεση και καλώς υπάρχει πίεση στο ότι ενδεχομένως μπορούν αυτές οι ομάδες να πέσουν. Θέλουμε να ετοιμάσουμε παιδιά για την πρώτη ομάδα. Οπότε το κυριότερο κίνητρο είναι αυτό. Με τον κύριο Ταξίδη είστε χρόνια συνεργάτες από τα παλιά χρόνια. Πώς είναι αυτή η σχέση και πόσο σας βοηθάει, προφανώς και εσείς βοηθάτε τον ίδιο? Ο Δημήτρης είναι συνεργάτης. Το γνώρισα σαν συνεργάτη από την ΚΑΠΑ 11 πολλά χρόνια πριν, πάνω από 12-13, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Το γνώρισα εδώ, πραγματικά η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Πλέον υπάρχει και φιλική σχέση και κάτι παραπάνω. Είναι σημαντικό ότι οι συνεργασίες, και εδώ θέλω να σταθώ, δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο προπονητής και οι υπόλοιποι, όλοι μαζί είμαστε ένα κομμάτι. Σίγουρα παίρνεις πάντα από οποιονδήποτε κάτι. Με τον Δημήτρη είμαι τυχερός γιατί είναι από τα παιδιά τα οποία συνεργαστήκαμε καλά. Ταυτόχρονα είναι και ο κύριος Γιώργος, ο Κωστίκος, ο γνωστός σε όλους, ο οποίος είναι πολύ σημαντική η παρουσία του στο να μας βοηθήσει και να είναι κοντά μας. Είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ, οπότε είμαστε χαρούμενοι και γι' αυτό. Και με όλα τα άλλα τα παιδιά, για να μην τα αναφέρω ένα-ένα, η συνεργασία μας είναι εξαιρετική.